Πρέπει να πω επίσης ότι ως Δήμος είμαστε συνεπείς σε κάτι το οποίο υποσχέθηκα μετά τις μεγάλες πλημμύρες που ζήσαμε το 2017 και που ήταν πως εμείς και θα πάρουμε μια πρωτοβουλία για να μπορέσουμε να έχουμε ένα σχέδιο δράσης ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε τα πλημμυρικά φαινόμενα. Αυτή λοιπόν την υπόσχεση που έδωσα και την εντολή που έδωσα στις υπηρεσίες του Δήμου και στην ΔΕΙΑΧ για τη δημιουργία μιας επιτροπής η οποία θα μας δώσει μια συγκεκριμένη έκθεση πάνω σε αυτό, ήδη την έχουμε έτοιμη και όχι μόνο αυτό, αλλά όπως είναι γνωστό, αυτό το ζήτημα το είχαμε θέσει από το φθινόπωρο του 2017 στον κύριο Περιφερειάρχη στην συνάντησή μας στο Ηράκλειο. Στη συνέχεια έγινε σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Χανίων, όπου συμμετείχε και ο Δήμος Πλατανιά. Και έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή ο Δήμος Χανίων, η ΔΕΙΑΧ, ο Δήμος Πλατανιά, η αντιπεριφέρεια και ουσιαστικά η περιφέρεια Κρήτης, όλοι μαζί έχουμε από κοινού ένα σχέδιο το οποίο όλοι το έχουμε αποδεχθεί και όλοι το έχουμε συνυπογράψει, ένα σχέδιο δράσης ούτως ώστε να φτάσουμε στο εγγύς ή στο απότερο μέλλον ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας της κάθε δράσης και να αντιμετωπίσουμε οριστικά τα πλημμυρικά φαινόμενα που κυρίως αντιμετωπίζει ο Δήμος Χανίων και ο Δήμος Πλατανιά. Το σχέδιο αυτό προβλέπει ακόμα και προσεγγίζει τα χρήματα που χρειάζονται για τις απαραίτητες μελέτες ή για κάποιες πρώτερες κλίμακας έργα και πάνω σε αυτό θα επιμείνουμε και θα συνεργαστούμε όλοι μαζί για να επιλύσουμε ένα πολύ πολύ σοβαρό πρόβλημα. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική συμβολή σε αυτό. Έτσι, 2,5 εκατομμύρια.